Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μπισκότα κρακελέ πολύ εύκολα και με υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι. Πάμε να δούμε ποια υλικά είναι αυτά. Θέλουμε 170 γραμμάρια ζάχαρη, 2 αυγά, 50 ml ηλιέλαιο, 160 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 70 γραμμάρια κακάο άγλυκο, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 2 κάψουλες βανίλια, μία πρέζα αλάτι, μία πρέζα κανέλα προαιρετικά και άφθονη ζάχαρη άχνη. Πάμε να τα φτιάξουμε. Ξεκινάμε τη συνταγή παίρνοντας ένα μπολ, βάζοντας μέσα το αλεύρι, τη μία πρέζα αλάτι, τη μία πρέζα κανέλα. Αυτό είναι προαιρετικό, άμα θέλετε μην βάλετε κανέλα, αν δεν αρέσει τα παιδιά σας. Το baking powder και το κακάο. Με ένα κουτάλι θα ανακατεύουμε καλά και τα αφήνουμε στην άκρη. Το δεύτερο πράγμα. Παίρνουμε ένα μπολ και ρίχνουμε μέσα τα αυγά. Παίρνουμε το μίξερ μας και αρχίζουμε να τα χτυπάμε. Καθώς τα χτυπάμε, θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε μέσα και το ηλιέλαιο. Τέλος, θα ρίξω μέσα και τις βανίλιες. Αφού χτυπήσω καλά αυτά τα υλικά μου, θα αφήσω το μίξερ στην άκρη. Θα πάρω μία σίτα και θα ρίξω μέσα τα υλικά μου, περνώντας τα από τη σίτα. Θα ανακατεύω βέβαια και με μία μαρίς να τα ενσωματώσω και σιγά σιγά ρίχνω όλα τα στερεά υλικά μέσα στο υγρό μείγμα. Τα ανακατεύω. Και αφού φτιάξω ένα μείγμα αρκετά σκληρό όπως βλέπετε, αλλά δεν δουλεύετε στα χέρια, είναι έτοιμο. Θέλω απλά να ενσωματώσω τα υλικά μου, δεν το δουλεύω πάρα πολύ ώρα, να ξέρετε. Τώρα θα το βάλουμε στην κατάψυξη, περίπου μισή ώρα να παγώσει για να μπορέσουμε να το πλάσουμε. Αφού αφήσαμε το μείγμα μας μισή ώρα στην κατάψυξη και πάγωσε, με τη βοήθεια από ένα κουταλάκι, πλάθω ένα μπαλάκι σε σχήμα μικρού καρυδιού, το βλέπετε. Το βουτάω σε ζάχαρη άχνη, μπόλικη, και το βάζω σε μία λαμαρίνα με λαδόκολλα. Να σας δείξω κι άλλο ένα. Εμείς διαλέγουμε το σχήμα που θα τους δώσουμε και το μέγεθος. Μόνο μην τα κολλήσετε, γιατί αυτά θα απλωθούν. Τα βουτάμε σε μπόλικη ζάχαρη και τα βάζουμε. Έτσι θα κάνω με όλο μου το μείγμα. Και το τελευταίο μου, το βάζω και αυτό στο ταψί μου. Ορίστε τα μπισκοτάκια μου, θα τα βάλω στους 180 βαθμούς για 12 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω γιατί μετά θα γίνουν πολύ σκληρά. Πάμε να τα βάλουμε. Μετά από 12 λεπτά τα μπισκότα μας είναι έτοιμα, έτσι βγαίνουν. Θα τα αφήσετε να κρυώσουν γιατί τώρα είναι μαλακά πολύ. Όσο κρυώνουν θα γίνονται και πιο τραγανά. Θα τα βάλουμε σε ένα αεροστεγές μπολ για να τα φυλάξουμε. Αυτά είναι πολύ νόστιμα, τρελαίνονται πολύ τα παιδιά. Τα ακριβή υλικά βρίσκονται στα σχόλια του βίντεο και αν τα φτιάξετε σας εύχομαι καλή επιτυχία!